Ένα από τα σημαντικότερα αναπτυξιακά εργαλεία της ορεινής περιοχής αποτελούν τα ιαματρικά αλουτρά των θερμών, ένα εργαλείο που φαίνεται πως μπαίνει στη διάθεση της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας μέσα από το πρόγραμμα Mineral Paths στα πλαίσια του Interreg με την Leader των Δήμων Μίκης. Στόχος του προγράμματος είναι να δημιουργηθεί για τον επισκέπτη ένα μονοπάτι με ιαματικές πηγές που θα ξεκινά από το πυλοθεραπευτήριο κρινίδων στην Καβάλα, θα περνά από τις ιαματικές πηγές των θερμών και στη συνέχεια θα φτάνει στους Δήμους της Βουλγαρίας, ολοκληρώνοντας την περιήγηση του επισκέπτη. Είναι ένα πρόγραμμα Interreg που η ονομασία είναι ιαματικά μονοπάτια, αλλά το σημαντικό της ιστορίας είναι ότι για πρώτη φορά στην Ελλάδα δημιουργείται ένα διασυνοριακό τουριστικό προϊόν και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι ο εμπνευστής αυτού του προϊόν ή της προσπάθειας είναι ο Δήμος Μίκης. Πώς θα λειτουργήσει αυτό το πρόγραμμα? Με τον εξής τρόπο. Θα έχουμε την Καβάλα, το αεροδρόμιο της Καβάλας, θα έχουμε το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης, θα έχουμε το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, θα έχουμε κόσμο από το εξωτερικό, γιατί όλο το κομμάτι αυτό σκοπεύει να φέρουμε κόσμο από το εξωτερικό για να αξιοποιήσουμε το πλούτο που έχουμε είτε στη Καβάλα, είτε στο Δήμο Μίκης, είτε στα βουλγαρικά μέρη όπως η Ακορούδα, όπως τα Μινεράλινη Μπάνη, και έχουμε και μια μεγάλη βοήθεια ως προς τις μελέτες από το Πανεπιστήμιο, το Neofit Rilski. Κύριε Δήμαρχε, ένα μεγάλο κομμάτι των χρημάτων του προγράμματος θα δαπανηθεί για υποδομές στους Δήμους που είναι εταίροι. Τι θα γίνει στον Δήμο Μίκης? Στο Δήμο Μίκης θα κάνουμε μία ανακατασκευή λουτρών και ξενοδοχείο που έχουμε εκεί στις θέρμες. Θα γίνει ένα σύγχρονο σημείο που όταν θα έρχονται οι επισκέπτες μας να μπορούν να απολαύσουν το χώρο, όχι μόνο τα ιαματικά, αλλά και το τοπίο εκεί. Θέλω να σας ενημερώσω ότι τα μισά τα χρήματα, που όλο το πρόγραμμα είναι 1.100.000 ευρώ, τα μισά, δηλαδή τα 550, θα πάνε για τέτοιου τύπου δουλειές, δηλαδή έναν εξυγχρονισμό, είτε στη Καβάλα, είτε στη Βουλγαρία, είτε σε εμάς, θα δαπανηθούν για έναν εξυγχρονισμό αυτού του πλούτου που έχουμε. Και ο χρόνος αποπεράτωσης του έργου είναι μια διετία. Μέσα στα δύο χρόνια ελπίζουμε ότι όλοι θα είμαστε έτοιμοι για να πάμε στο επόμενο βήμα. Οι πηγές των θερμών είναι αναγνωρισμένες και επιστοποιημένες ως ιαματικές και υπάρχει έγκριση από το Υπουργείο Τουρισμού με τις ακολουθείς ιδιότητες. Ο φυσικός πόρος χαρακτηρίζεται ως υπέρθερμο, νατριούχο, ασβεστούχο, οξυανθρικό, θιούχο, καλλιούχο, λιθιούχο, βρωμιούχο, φθοριούχο, ολιγομεταλλικό, υποτονικό ιαματικό νερό με θερμοκρασία 52 βαθμούς Κελσίου. Για λουτροθεραπεία ενδείκται για νοσήματα μυοσκελετικού, νευρικού και περιφερικού εγκυακού συστήματος και δερματικές παθήσεις. Για ποσιθεραπεία ενδείκται για παθήσεις του γαστρεντερικού και ουροποιητικού.